Με τον Αλμυρό να είναι το φαβορί και να το επιβεβαιώνει στην έδρα της Αγίας Βαρβάρας, έγινε σήμερα το τελευταίο παιχνίδι για την τρίτη φάση του κυπελλού ΕΠΣΥ. Ο Μανώλης Σουτζής παρέταξε την ομάδα του με αρκετές αλλαγές και νέο αίμα, με παιδιά που έχουν ταλέντο και αποτελούν το μέλλον του συλλόγου. Με τον Αλμυρό να προηγείται στο σκορ στο 1 λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κιλιάρα, ο Ξενοκτιστάκης έστειλε με κεφαλιά την μπαλά στα δίχτυα. Η Αγία Βαρβάρα, παρά τον γκολ που δέχτηκε, είχε ενθουσιασμό στα πρώτα λεπτά και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 18, όταν από ασίστ του Γιαλιτάκη ο έμπειρος επιθετικός Χρήστος Καλομήρης ισοφάρισε 1-1. Μέχρι να ολοκληρωθεί πάντως το πρώτο ημίχρονο, ο Αλμυρός έδειξε την ανωτερότητά του, παίρνοντας εκ νέου προβάδισμα στο 25 με σουτ του Ρέγγες. Ενώ στο 45 ο Καστελιανάκης έβαλε και τρίτο γκολ για την ομάδα του, με το 1-3 να κλείνει τα πρώτα 45 λεπτά. Με γκολ ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο, με τον Ρέγγες να γράφει το όνομά του για δεύτερη φορά στον πίνακα των scorers για το 1-4. Και στο 60 ο Ζανής Τσακαράκης βρήκε και εκείνο στο δρόμο προς τα δίχτυα, με τον 16χρονο επιθετικό να γράφει το 1-5 και να σημειώνει το παρθενικό του γκολ με την φανέλα του Αλμυρού. Τα τελευταία δύο γκολ ήρθαν από παίκτες που πέρασαν ως αλλαγή στο παιχνίδι, με τον Αγαπάκη να κάνει το 1-6 και τον Σουρνάκη να διαμορφώνει το τελικό 1-7 για την ομάδα του Γαζίου. Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται στο παιχνίδι, τα καταφέραμε σε ένα σημείο. Εντάξει, η ποιότητα του αντιπάλου, η δική μας η κούραση και οι ελλείψεις που είχαμε σήμερα νομίζω ότι ήταν ανασταλτικοί παράγοντες στο να μπορέσουμε να κρατήσουμε λίγο περισσότερο, να αντιδράσουμε λίγο περισσότερο απέναντι στον αντίπαλο. Ήταν δύσκολο, το ξέραμε. Σίγουρα μόνο να κερδίσουμε μπορούμε από αυτό το παιχνίδι. Εμείς κοιτάζουμε τη συνέχεια στο πρωτάθλημα. Στόχος του Αλμυρού είναι η κατάκτηση του κυπέλλου. Σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα μικρότερης κατηγορίας από εμάς. Γι' αυτό, όπως είδατε, χρησιμοποίησα πάρα πολλά παιδιά και νεαρά και που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Γενικά, εντάξει, είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά. Κερδίσαμε ένα μάτς σχετικά εύκολα. Εντάξει, κρατάω τη διάθεση που είχαν τα παιδιά, γιατί πραγματικά σήμερα η εντεκάδα ήταν 7 παιδιά του 2003 και μετά.